είναι μια εβδομάδα που έχει φύγει η Ελένη και ο μπαμπάς ξανά γίνει και πατέρας και μητέρα, όπως ήταν πριν το γάμο. Να μαγειρεύει και στην ταβέρνα και στο σπίτι. Αδύνατο! Θα τρελαθεί, λέει. Το βράδυ να παραγγείλετε πίτσα. Το βράδυ. Όλα τα άλλα τα καταφέρνει μια χαρά, λέει. Όλα ροζ τα έβγαλε. Τι έχει χαλάσει το πλυντήριο, τι έχει πάει. Πάει η μπλούζα μου. Μην ανησυχείς, κοριτσάκι μου. Θα τη βάλω στη χλωρίνη, θα γίνει άσπρη, κάτασπρη και αστραφτερή. Μην ανησυχείτε, Εύα μου. Φίφη μου, κοριτσάκι μου. Αχ, γιονόκι, γιονόκι. Ανάση. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Ωραία. Ανοίξτε, πάω να πλώσω. Γιατί μας φίλησε όλους. Μήπως θα έρθει δανεικά. Ούτε ένα αστείο δεν μπορούμε να πούμε σε αυτό το σπίτι. Έχει πάρει το χιούμορ του πατέρα του. Δυστυχώς. Ο μπαμπάς απαγόρευσε στη γιαγιά Εφηγένη να έρχεται στο σπίτι να τον βοηθάει. Είπε ότι θα τα καταφέρει μόνος του. Στην πραγματικότητα, δεν την ήθελε μέσα στα πόδια του. Έλα, Εφηγένεια. Πώς είσαι, καλά? Α, δεν είσαι καλά. Δεν έρχεσαι από εδώ καμιά βόλτα που σε αποθυμήσαμε? Όχι, όχι, δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια. Τίποτα, έτσι, να σε δούμε θέλαμε. Σε περιμένουμε. Άντε να απλώσεις τώρα. Κεντρικός εγωισμός έχει τα όρια του, γιατί ο μπαμπάς μαμά Διονύσης έχει να αντιμετωπίσει χειρότερα πράγματα από τα ροζ ρούχα. Τα μανταλάκια πού είναι τώρα? Πού είναι τα μανταλάκια? Η Εύα και η Φίφη δεν τρώνε τίποτα τώρα τελευταία. Όταν νομίζουν ότι κανείς δεν τις βλέπει, κλαίνε και αναστενάζουν. Αλλά εμείς τα αγόρια, αν και είμαστε λίγο γαϊδούρια, τα προσέχουμε όλα. Λοιπόν, τέρμα το ποδόσφαιρο. Θα βάλουμε κάτι να δούνε και τα κορίτσια. Έλα ρε πατέρα τώρα. Όχι, δεν χρειάζεται, εμείς θα πάμε για ύπνο. Να μην πάτε για ύπνο. Έχω πάρει ένα DVD που θα αρέσει σε όλους μας. Πώς θα πάτε για ύπνο, χωρίς να φάτε? Δεν θα φάτε κάτι, να ετοιμάσω κάτι άλλο? Δεν σας αρέσει αυτό? Τι θέλετε? Εγώ αυτό που θέλω είναι να πάω να δω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, που αμφιβάλλανε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θέλω. Διονύση, δεν ξέρω τι άλλο να της πω. Να της πούμε την αλήθεια? Όχι, καλύτερα στο έτσι. Και εσύ δεν χρειάζεται να ανησυχείς τόσο πολύ. Ο πατέρας σου θα γίνει καλά, δεν έχει τίποτα τρομερό. Σου δίνω το λόγο μου. Η μεγαλύτερη αγωνία του μπαμπά είναι ότι οι άντρες γίνονται αληφοί μπροστά σε δύο βουρκωμένα γυναικεία μάτια. Φοβάται ότι τώρα που η Εύα είναι στεναχωρημένη, ο έρωτας του Μάρκου για αυτήν θα φουντώσει. Λοιπόν, πηγαίνετε για ύπνο. Άντε, γιατί βλέπω να μην κοιμάμαι πάλι. Μπρος, ύπνο, όλοι. Άντε, μπρος. Όχι εσύ. Εμείς θα κοιμηθούμε την ίδια ώρα. Ναι. Έλα, Ελένη μου. Ναι, όλα καλά. Πολύ καλά. Σαν να είσαι εδώ. Σου έλειψα? Εσύ να δεις πόσο μου έλειψες. Εσύ να δεις πόσο μου έλειψες. Και πήγες μακριά, σύννεφα σκεπάσαν την καρδιά.
Σβήσανα. Σβήσανα απ' τα χείλη τα τραγούδια. Ωραία το λες, μ' αρέσει. Γυρομαραθήκαν τα λουλούδια. Μπράβο. Και τα δίληνα. Θα μας το πεις όλο το τραγούδι. Το πλαστό το πασαπόρι. Έχεις ετοιμάσει ποτ πουρί, πονηρούλα. Δεν μου λες τι ήπιες πρωί-πρωί. Αχ, το πικρό ποτήρι του χωρισμού το πίνω σταλιά-σταλιά. Σταλιά-σταλιάκια. Κάτσε, ηρέμησε. Και εμένα έφυγε η γυναίκα μου, αλλά δεν έκανα έτσι. Εσένα έφυγε, αλλά θα ξαναγυρίσει. Εμένα έφυγε για πάντα το πουλάκι μου. Όχι και πουλάκι, κοράκι ήταν ο Αρσένης. Πάω να σου κάνω ένα καφέ. Μου κάνει καφέ. Πρώτα τον διώχνει καλά-καλά, και να μου κάνει καφέ. Αυτό θέλει να ζήσει μαζί μου. Μην το λες, δεν είναι ακριβώς έτσι η φυγενειά μου. Ξέχασε το να πάει στο διάλογο. Εδώ τον ξέχασα εγώ που είναι και αδερφός μου. Για να το ξεχάσω πρέπει να πιω όλο το βόσπορο. Και δεν το πίνεις. Θέλω να πιω. Κάτσε, ηρέμησε. Θα σου κάνω ένα καφέ και μετά θα φύγω γιατί έχω δουλειά, ε. Σε πειράζει να μείνει μόνο σου ή κινδυνεύει. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει, έλας. Στο κορμί βόμβιστες κουβαλάς. Δεν έχω καμιά σαρδινιέρα να σου πετάξω. Φτιάξε καφέ μόνη σου. Κάτσε να φύγω εγώ. Αναγία μου. Όχι, Ελένη μου, όχι μωρό μου, μην ανησυχείς. Κοίταξε, για τα δικά σου δεν μπορέσαμε να βρούμε μια καλή εναλλακτική λύση, γιατί χρειαζόταν πολύ γερό νευρικό σύστημα, από ό,τι θα αναλάβω εγώ. Κοίταξε, τις ώρες τις δικές μου θα τις αναλάβει μια αναπληρώτρια στα μεγάλα. Ναι. Καλή κοπέλα. Λοιπόν, παιδιά, ελάτε. Έχω τρομερό σχέδιο να περάσουμε τα φιλολογικά χωρίς διάβασμα. Λάγε, ρε. Δεν θα στεριώσει φιλόλογος. Θα τις διώχνουμε όλες. Χωρίς καθηγητή θα μας περάσουν, θέλουνε, δεν θέλουνε. Τέλειο. Θα τις διώχνουμε, παιδιά, όλες τη μία πίσω από την άλλη, ε. Να πάνε όλες στο διάολο. Εύα, εκεί μη στεναχωριέσαι. Αυτό το μάθημα θα το περάσουμε χωρίς διάβασμα, το υπόσχομαι εγώ. Όχι, Παναγία μου. Τι έγινε, ρε, τι σκέφτηκε πάλι το αρρωστημένο σου μυαλό. Τι είναι αυτό, τι έχω. Δεν μπορώ να σου πω τώρα, κοιτάω. Συγγνώμη, παιδιά, η αίθουσα της Δευτέρας. Από εδώ, από εκεί. Α, ωραία. Καινούργια είσαι. Ναι, εσείς, μαθητές της Δευτέρας. Ναι, όλοι εμείς είμαστε μαθητές της Δευτέρας. Και πώς σας φαίνεται, δύσκολη τάξη. Δύσκολη, εύκολη δεν έχει σημασία. Κοίταξε να δεις, εμείς είμαστε μια πάρα πολύ καλή παρέα με τις πλάκες μας, τις κομπάνες μας, τα σκονάκια μας. Και βασικά είμαστε σε πόλεμο με οποιοδήποτε φιλόλογο περάσει αυτό το κατόφλι. Ναι, έχουμε πει ότι θα περάσουμε την τάξη χωρίς διάβασμα. Χωρίς διάβασμα, ε. Μπράβο. Για να δούμε. Δικιά μου ιδέα ήταν. Παιδιά, δικιά μου ιδέα. Ναι, δικιά σου ήταν, άιντε, προχώρα. Από εδώ. Πέρα. Από εδώ να κάνει. Δεν κάθε κανείς, έχει και παράθυρο εδώ πέρα, θέα. Όχι, παράθυρο, θέα, γιατί άμα ανοίξουμε το παράθυρο θα πουδιάσει. Παιδιά, με έχετε μπερδέψει. Δεν ξέρω τι να πρώτο διαλέξω. Ει, ησυχία. Ησυχία, λέω. Α, να το πω πιο ευγενικά. Σκάστε! Παρακαλώ. Λοιπόν. Θέλω να σας συστήσω την καινούργια σας φιλόλογο, την κυρία Ραλού Κόνστα. Καθίστε, παιδιά, τι χαζέψατε. Κάτω! Και μην ακούσω κικ, θα σας φάω το λαρίγκι. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα να κάνετε μάθημα. Η κυρία Κόνστα είναι ενημερωμένη για την ύλη. Και ο Θεός βοηθός της. Ευχαριστώ, κυρία Γεωργίου. Α, αυτό να μου το πεις αργότερα. Λοιπόν, μάθημα τώρα. Μάθημα λέμε! Δεν είναι κακό αυτό το σχέδιο που έχετε να διώχνετε κάθε φιλόλογο που μπαίνει στην τάξη σας, αλλά λέω προς το παρόν να τα αναβάλουμε. Τι λέτε κι εσείς? Ναι, αναβολή τώρα! Ανοίξτε το βιβλίο σας, το Σεφέρι. Στον Σεφέρι. Στο Σεφέρι. Το βιβλίο. Α, ναι, το βιβλίο. Σιγά, μη βιάζεσαι και κουράζεσαι. Δεν μεσημέριες ακόμα. Καλά, ξυπνητούρια αφεντικό. Δεν παρατάτε, λέω, ρε. Άντε, από το πρωί είμαι στο πόδι. Πήγα στο φαρμακείο, στο ψαρά, στο σούπερ μάρκετ. Μια εβδομάδα έλειψε η γυναίκα σου και το παίζει χαροπίνη κοκκυρά. Να σου ρωτήσω κάτι, στο πάτωμα τι βάζει, γιατί αυτό που χρησιμοποιώ εγώ δεν πιάνει. Άστον αυτό, ρε. Κάτσε κάτω. Η πεθερά σου γιατί δεν βοηθάει, τι κάνει? Η πεθερά μου είναι χειρότερα από όλου. Έχει ερωτική απογοήτευση. Α, αυτά τα έχει, η νεαρή ηλικία τα έχει. Και γι' αυτό φταίει εσύ. Γιατί ερωτεύτηκε, ναι, γιατί ερωτεύτηκε τον αδερφό σου. Τον έξυπνο, τον πλούσιο, τον επιχειρηματία. Μας φλόμω στο ψέμα. Εσύ φταίει τον ερωτεύτηκε. Εγώ φταίω. Γι' αυτό και θα φροντίσει να επανέλθει η Ιφηγένεια, κατάλαβες. Δηλαδή, θα την πας κατά σινεμά, θα την πας στο Λούνα Πάρκ, θα την πας να δει κανένα παιδικό τσκάρ με Ρουγκέρι, δεν ξέρω πού θα την πας, αλλά θέλω η γυναίκα να επανέλθει. Άντε, μπράβο. Να σου πω, Διονύση μου, θα μου χρεώσει και την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ποιος την πήρε τηλέφωνο να της πει ότι ο Αρσένης γύρισε για να την παντρευτεί? Εσύ. Εγώ το είπα. Ναι, το ξέχασες. Αδερφέ, δεν ξέρω τι θα γίνει την Ιφηγένεια, αλλά αν δεν επανέλθει. Με βλέπω να παίρνω χάπια και να πίνω από τα ξημερώματα. Αμάν, τώρα που τα ξημερώματα, ξέχασα να πάρω τον μπουφάν της Φίφης από το καθαριστήριο. Φωτή!
Πετάξουμε και το καθαριστήριο να πάρει το μπουφάνι τη μικρή. Άντε, μπράβο. Δεν ήσουν έτσι με τα γόρια. Από τότε που μπήκαν οι γυναίκες στη ζωή σου, χάλασες. Αυτό το πρόσεξα κι εγώ. Φωτή, βαριέμαι να θυμώσω. Μπορείς να φοβηθείς μόνος και να φύγεις. Ναι. Το φόβησε λίγο παραπάνω. Μέσα στον καθρέφτη, αγάπη μας, πώς πάει και λιγοστεύει. Μέσα στον ύπνο, τα όνειρα, σχολιό της λησμονιάς. Μέσα στα βάθη του καιρού, πώς η καρδιά στενεύει και χάνεται στο λίκνισμα μιας ξένης αγκαλιάς. Η πίστη του Σεφέρη δεν είναι χαρούμενη, έχει μια θλίψη. Τη θλίψη του ανθρώπου που συλλογίζεται πολύ πάνω στα ανθρώπινα και βασανίζεται. Τι λέτε κι εσείς? Κυρία! Εγώ! Πες μας εσύ. Μάρκος. Πες μας, Μάρκο. Έτσι. Κατά τη γνώμη μου, κάτω από την άρνηση υπάρχει μια αίσθηση των πραγμάτων που προφυλάσσει από τη διάλυση και το μηδενισμό. Μπράβο, Μάρκο. Είδατε, τα πράγματα δεν είναι και τόσο τρομερά. Εξακολουθείτε να θέλετε να διώξετε κάθε φιλόλογο που μπαίνει στην τάξη σας? Όχι, αυτό το πράγμα ποτέ ξανά. Ωραία. Ακούστε τι θα κάνουμε. Κάθε εβδομάδα θα κάνουμε ένα διαγώνισμα εκτίμησης προόδου για να ξέρετε που βρίσκεστε. Ναι, συμφωνούμε. Δώστε μας εμάς διαγωνίσματα. Θα τα ξεπετάξουμε έτσι. Τάκα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι η γνώση σας θα είναι σε δοκιμασία καθόλου το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Δεν έχουμε εμείς κανένα πρόβλημα. Μήπως έχεις εσύ πρόβλημα? Έχω πρόβλημα. Τι λες, ρε εσύ? Μήπως έχεις εσύ πρόβλημα? Τι πρόβλημα, ρε χαζώσε? Δεν έχουμε πρόβλημα. Επίσης θέλω να σας πω ότι η πόρτα του γραφείου μου θα είναι πάντα ανοιχτή για ό,τι χρειαστείτε. Ελπίζω όχι μόνο η πόρτα. Γιατί πιστεύω ότι η σχέση μαθητή και δασκάλου έχει μια δυναμική. Μαθαίνουμε όλοι, εσείς από εμένα και εγώ από εσάς. Και εμείς θέλουμε να πάρουμε πράγματα από εσάς. Η λογοτεχνία εξάλλου είναι εκπαίδευση ψυχής. Εγώ προσωπικά τη λατρεύω τη λογοτεχνία. Δόξα τω Θεώ. Συνέχεια αύριο. Τι αύριο, εμείς έχουμε τόσες απορίες. Δεν έχεις απορίες, δε? Βέβαια έχω απορίες. Τούπα να με γυρίσεις να κάνω απορίες, θα πέσουν κάτω. Αφήστε που χάσαμε τόσα μαθήματα με τα χιόνια, με τις καταλήψεις. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Τι λέτε, τι να πρωτοκάνουμε μέσα σε 10 λεπτά? Έχω να κάνω εγώ μια πρόταση. Θα κάνω μια πρόταση. Για κάνε μια πρόταση. Λοιπόν, προτείνω, αν θέλουν και τα παιδιά, να πάμε μετά το μάθημα για ένα καφέ στην ταβέρνα του μπαμπά του Μάρκου. Έτσι να γνωριστούμε καλύτερα. Εδώ πιο δίπλα είναι. Πολύ καλή πρόταση. Δεν έχω αντίρρηση. Αν δεν είναι για πολύ, ευχαρίστω. Τι πολύ, έτσι. Για ένα καφεδάκι θα πάμε να γνωριστούμε καλύτερα, να τα πούμε. Να μας πείτε κι εσείς για την πίση, τη λογοτεχνία. Δεβάκι, εδώ είσαι εσύ. Θες να έρθεις για καφέ? Όχι. Φοβάμαι με τόσο σάλιο μη γλιστρήσω. Είστε σούργελα όμως, ρε. Λιγούρια. Λιγούρια. Τελευταία φορά, μια φορά ακόμα θα βγω και τέλειωσε. Είσαι μεγάλη ψυχή, αφεντικό. Θυσιάζεσαι για την οικογένεια, μπράβο. Βάλε μια μπύρα, ρε Φώτη. Τα έχω παίξει σήμερα, Έχω μια καραμπόλα στο μαγαζί, 5 αυτοκίνητα, το ένα πάνω στο άλλο. Όπω λεφτά. Δεν βαριέσαι. Το θέμα είναι πότε θα αρχίσω. Εσύ πριν αρχίσει, μπορεί να μου πει αν ξέρει κανένα μαγαζί τη σωσών μωσών, αλλά φτηνό, όχι ακριβώ. Γιατί, με ποια θα βγει? Με μια γυναικάρα δίμετρη, ζουμερή, ηφαιστειογενή. Τι έγινε, ξαναγύρισε στι αγγελίε γνωριμιών? Βρέσει τον κόρακα, άλλο σε ρώτησε, όλα απαντά. Ξέρει ή δεν ξέρει? Τι με πέρασε, εμένα μούχλα. Εγώ ξέρω την νυχτερινή Αθήνα απ' έξω και ανακατοτά. Τι να μα πει κι εσύ από τη ζωή σου, μια νύχτα δική μου είναι ολόκληρη ζωή σου. Σολομός. Τερλέγκα. Μια τυροκαθερή, ένα τρώει, 10 καίγονται. Είναι αυτό που μπαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό μου κάνει δασκάλα και η πρωτάριδα. Όπου πήρε φωτιά το κορδελιό. Καθίστε. Και έρχομαι εγώ, εντάξει. Γεια σου, πατέρα. Γεια σου, παιδί. Πόσοι άντρες συνοδεύεται μια γυναίκα, ποια είναι? Είναι η καινούργια μας φιλόλογος. Όταν λες φιλόλογος, καθηγήτρια? Καθηγήτρια. Εμένα μικρή μου φαίνεται. Κι εγώ είχα μια τέτοια καθηγήτρια και ήμουν αριστούχος. Πότε στον νηπιαγωγείο? Μετά την πρώτη δημοτικού, 25 φορές είχες μείνει. Ναι. Εδώ ήρθαμε για να συσφίξουμε τις σχέσεις μαθητή-δασκάλου. Συσφίξτε γρήγορα, γρήγορα. Καλώς ήρθατε, για σύσφιξη μιλάνε. Σύσφιξη. Εγώ με αυτήν είναι. Ξαναπάω σχολείο. Παίρνω απολυτήριο, πτυχίο, μάστερ. Εγώ γίνομαι. Αστροφυσικός γίνομαι. Εσύ γίνεσαι άνεργος αν δεν σταματήσεις τις μαλακίες. Εσύ η γυναίκα είναι δασκάλα των παιδιών. Πώς θα σου φαίνονται ένα αλλιάρι να τα λέει εφαστιβίκ, τι θα κάνεις τότε? Θα του σπάσω τα μούτρα. Πώς τα αλλάζει το συνέστημα. Σπύρο, φύγε να πάρεις παραγγελία. Μάκη, έλα να με βοηθήσει στην αποθήκη. Δεν μπορώ, ρε, εσύ Διονύση, πονάει η μέση μου. Μάκη, έλα να με βοηθήσει στην αποθήκη. Έρχομαι, Διονύση. Α, τα ακροβατικά εσύ και έχει το νου στο μαγαζί. Άντε, μπράβο. Γεια σας. Είμαι ο Σπύρος, ο θείος του Μάρκου, του εξαιρετικού αυτού παιδιού. Καλά, μην δίνετε σημασία, είναι ένα αστείο που κάνουμε κάθε Παρασκευή. Όπως σας έλεγα, είμαι ο Σπύρος, ο θείος του Μάρκου, του Λεβέντη. Χάρηκα. Κι εγώ πολύ. Λοιπόν, να ξέρετε, ό,τι φάτε, ό,τι πιείτε είναι κερασμένο από εμάς. Τι θα πιείτε? Ένα ποτηράκι κρέας, παρακαλώ. Εσείς, παιδιά? Νεράκι. Ναι. Οικονομήσαμε πάλι.
έρχεστε. Ωραία είναι εδώ. Να έρχεστε. Βέβαια, τώρα που το έμαθα. Λοιπόν, σας αρέσει η λογοτεχνία, είπατε. Τι λογοτεχνία σας αρέσει? Κοιτάξτε, εμάς βασικά μας αρέσει η ποίηση. Πήγε 6 το πρωί, σαν χαμένος τριγυρνό, σε θυμάμαι και πονώ και στα όρια μου έχω φτάσει. Πλούταρχος. Ο αρχαίος. Ο σύγχρονος. Εσύ, Μάρκο. Όχι, εγώ δεν. Ο Μάρκος. Ο Μάρκος είναι τραγούδια μόνος του. Παίζει και κιθαρίτσα, ξέρετε. Να σε ακούσουμε καμιά μέρα. Δεν είναι τίποτα σημαντικό, μην δίνετε σημασία. Να, σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού μου ανάμεσα σε 250 άτομα βγήκα πρώτος. Καλά, αυτός είναι και ντροπαλός, αλλά εσείς πείτε μας για εσάς. Για μένα τι πείση μου αρέσει. Εγώ θα έλεγα με πιο πολύ αρβανιτάκι. Αχ, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε λίγο. Ναι, σ' ακούω. Το απόγευμα. Ναι, αλλά χωρίς σκηνές, σε παρακαλώ να το τακτοποιήσουμε όσο πιο πολιτισμένα γίνεται. Αν καταλαβαίνεις τη λέξη πολιτισμένα, δηλαδή. Ο άνθρωπος είναι παλτό, είναι καμπαρτίνα, δεν μπορεί να βάλει τι να κόλλει. Τι λες, μωρέ, επειδή δεν μπορείς εσύ. Πρέπει να δούμε τι μεχταράς, ρε. Άσε μας να πούμε. Πού είχαμε μείνει? Ωχ. Να μα είδα. Αμ δε σίδα. Γεια. Τι γίνεται, Ιφηγένεια? Προσπαθούσα να οραματιστώ μια ωραία στιγμή της ζωής μου, αλλά τώρα πάει. Άμα ενοχλώ να φύγω. Πάνω πήγε να τη δω, χάλαγε η εικόνα. Κυρία Θευτή. Μπορεί είναι που δεν πιάνουν σε μένα αυτά. Η δικιά μου στενοχώρια είναι υπεράνω τεχνικών χαλάρωσης. Τι μυρίζει, λιβάνι, μνημόσυνο έχουμε? Ό,τι και να κάψω εγώ, αν δεν πάρω τα χάπια μου, δεν χαλαρώνω. Γι' αυτό ήρθα, για τα χάπια. Για χάπια κι εσύ, σε κλέτια, σε κλέτια. Όχι εγώ, ρε. Εγώ τι χάπια να πάρω? Εσύ παίρνει τα χάπια εκεί σε χάλια. Πλακώνεις εκεί πέρα στο ποδό και γίνεις ντύρλα. Ντύρλα! Και να στίβα τα άπλυτα και τα σιδέρωτα. Αχ, σωστά τα λες. Βρε, τι λέω εγώ σωστό. Εσύ τι κάνεις σωστό, μας ενδιαφέρει. Θα κάνεις κάτι σωστό ή. Τέλος πάντων. Να αργείς. Γδύσου και ξαναντήσου. Γιατί καλή δεν είμαι? Θα σου λέγα τι είσαι, αλλά εν πάση περιπτώσει να πάω κι εγώ σπίτι να ντυθώ και θα έρθω να πάμε για φαγητό. Οι δυο μας. Ένας λόγος που δεν παντρεύομαι είναι ότι οι γυναίκες κάνουν πολλές ερωτήσεις. Ό,τι πεις. Μουγκαμάρα! Ευχαριστούμε. Μπορείς να μου πεις γιατί έπρεπε ντε και καλά να φάμε σήμερα έξω? Ηρέμησε, Κατουλά, έχω το λόγο μου. Ο Σπύρος και η Ιφηγένεια, θα φάμε μαζί. Η Ιφηγένεια. Για την Ιφηγένεια ήταν το μυστήριο. Καλά, πήγαν και κάτι σαν αλλού. Πώς έτσι έφτιαξε δύο μαζί? Ξέρω εγώ. Μάκη, συμβαίνει κάτι και μου το κρύβεις. Θα δείξω. Ας τα χάπια, ρε Συμπεθερά, ας τα, σε παρακαλώ. Αυτά είναι βλακίες τώρα. Να σου πω. Παρακαλώ. Λοιπόν, σε παρακαλώ. Κάτι που τρώγεται από εδώ μέσα, φέρτε μας να το φάμε. Φέρε μας ένα μπουκάλι έτσι νερό. Μη φέρεις καθόλου αλκοόλ. Α, όχι, 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 σε παρακαλώ. Εγώ λίγο κρασάκι θα το πιω. Και φέρτε αυτό το μενού για δύο που έχετε. Ευχαρίστως. Λοιπόν, τι λέγαμε? Πάντως, Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σου. Καλά, καλά, καλά. Όχι, το σωστό να λέγεται. Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους. Πολύ λεπτή χειρονομία. Ακούσε να δεις, ρε Συμπεθέρα, επειδή είσαι έξυπνος άνθρωπος. Πρέπει να καταλάβεις ότι η ζωή είναι σαν τα τρένα. Πάνε, έρχονται, έτσι είναι και οι άντρες. Φεύγει ένας, έρχεται ο άλλος, κατάλαβες. Ποιος θα έρθει? Δεν λέω κανένας άλλος άντρας. Δεν θα έρθει. Δεν θα στραβωθεί να πέσει σε πάρος. Μάκη, σε ξαναρωτάω. Μήπως συμβαίνει κάτι και μου το κρύβεις, παιδί μου? Ξέρω εγώ, με ρώτησε ο Σπύρος που να πάει το βράδυ και νόμιζα ότι θα βγαίνει με καμιά μικρούλα. Και με έφερες να κουτσομπολέψουμε. Άβρε, Μάκη, έχω γεννήσει γορκουδίνη μου. Φαντάσου για να βγαίνει με τη Συμπεθέρα, τι μοναξίες θα έχει ο άνθρωπος, ε? Γιατί? Μια χαρά κυρία είναι η Ιφηγένεια. Όμορφη και καλοβαλμένη. Τι άλλο πια θέλει μονόχνο του? Ναι, πες μου ότι του παραπέφτει κιόλας. Και βέβαια του παραπέφτει. Μου μάθετε όλοι τώρα με τις μικρούλες και τις ψηλούλες. Άσε μας, ρε Βίκη. Ναι. Σιγά ρε Συμπεθέρα, με ρέγουλο. Ας προπάτωσε σε συνέχεια. Δυστυχώς πολύ αργά κατάλαβα ότι ο Αρσένης δεν μ' αγάπησε ποτέ. Και γιατί να μ' αγαπήσει άλλωστε. Τώρα πια. Κοίταξε, νομίζω, ρε Συμπεθέρα, ότι αδικείς τον εαυτό σου, αδικείς και τον άλλον. Διότι και αυτός, ας πούμε, όχι επειδή είναι αυτό που είναι για μας, ας πούμε, είναι ότι έχει δουλειές. Είναι δέσμιος των υποχρεώσεών.
Εσύ τι πρόβλημα έχεις. Εσύ είσαι αξιαγάπητος άνθρωπος στη γειτονιά. Όλοι σε εκτιμούν, σε σέβονται. Ο Διονύσης. Δεν μπορείς να φανταστείς ο Διονύσης τι λέει για σένα. Σοβαρά. Μα συζήτηση θα ανοίξουμε τώρα. Και σένα, τα καλύτερα. Τι ανάγκη έχεις. Έχεις τα εγγόνια σου, έχεις την κόρη σου, έχεις φίλους, συγγενείς. Μα δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Άκουρε, Φιγένεια, για να είμαστε έτσι και τίμοι μεταξύ μας. Κοίτα, κοίτα. Τι, παιδί μου. Της πιάνει το χέρι. Εκεί. Της πιάνει το χέρι. Εκεί. Το χαϊδεύει. Ναι. Τι είναι, δεν βλέπεις, γίνεται χαμός. Εγώ σε εκτιμώ και σε αγαπώ. Είσαι καλός άνθρωπος. Δεν είναι. Συνέβη ό,τι συνέβη, δεν πειράζει. Άτι. Όλα περαστικά θα είναι. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Ρε Μάκη, λες. Αχ, θα είναι μεγάλη βραδιά να παραγγείλουμε κι άλλο πιάτο. Κοπελιά! Σμάκι! Κοπελιά, ένα γλυκό ξινό ακόμα. Έτσι. Πώς ήταν, καλά. Ναι, ναι, καλά. Είχε κόσμο. Ναι, ναι. Και τι φάγατε στο Κινέζικο. Τι να φάμε, εκείνα δεν τρώγουν τα φαγητά. Ναι. Η Ιφηγένεια πάντως είναι στα πάνω της. Εγώ στα κάτω μου. Και επί ευκαιρία να σου το πω. Άκου να δεις, αδερφέ, αγαπώ, σε λατρεύω. Ό,τι μου πες το έκανα, άλλη φορά μη μου ζητήσεις τέτοια χάρη. Γιατί δεν περάσατε καλά. Καλά, αλλά. Αλλά. Τι άλλα, για εξηγήσου, για λέγεται. Άκου να δεις, Διονύση μου. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορεί με ωραίες γυναίκες, με πιπίνια. Ποιες ωραίες γυναίκες. Δεν τις ξέρεις εσύ. Α, δεν ξέρω. Εμένα μπορώ να σου πω, ας πούμε, η χειρότερη ήταν η θρησκευτικού αυτή, η Λουκία. Κατάλαβες. Δεν μπορεί ένας έτσι να κυκλοφορεί έτσι με μία αυτή. Βέβαια, είναι δυνατόν ένας έτσι να κάνει έτσι με μία τέτοια. Τι λέμε τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα πια με σένα. Από τη μέρα που ήρθε καινούργια καθηγήτρια στο σχολείο, έχεις λυσάξει το διάβασμα. Αν το ήξερε ο Υπουργός Παιδείας, μόνο νέες και ωραίες θα διόριζε. Σε χτύψα. Όχι. Αυτό είναι. Αντικατάσταση. Αντικατάσταση. Έτσι και πετύχει αυτό το κόλπο, θα είναι καταπληκτικό. Τι να κάνω. Τίποτα να μην κάνεις. Ανακατεύεσαι όλα. Τι ανακατεύεσαι, παντού, κοίτα τη δουλειά σου. Μπα. Έλα, μαμά. Όχι, δεν έγινε τίποτα. Σε πήρα να μάθω τι κάνετε. Η νύχτα στενεύει και στέκει σαν ξένη. Στο μαύρο μετάξι τα φώτα έχουν σβήσει. Τι μαλακίες είναι αυτές. Εγώ πάντως αυτό θα το μάθω και θα τη ρίξω. Μου το κρατάς λίγο να σου το πω. Και πότε θα ξέρουμε. Ρε, άντε παράτα μου. Γιατί μου μιλάς έτσι, ρε φίλε. Γιατί με έχεις πρίξει, ρε, με την καινούρια και την καινούρια. Δεν έχεις άλλο θέμα να συζητήσεις. Φυσικά πώς δεν έχω. Πόσο λες να είναι, 25-26. Γύρω στα 26, λες. Ένα αποκλείεται να σου κάτσει, είναι καθηγητριά σου. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Με την Εύα δεν με αφήνεις. Με τη Ραλού δεν με αφήνεις. Τι κατά κι δαιμόνας μου είσαι. Εξάλλου είναι κι αυτή με στο φάσμα. Αφού σε έχω πει. Ό,τι είναι από 15 και πάνω και περπατάει, το χτυπάμε. Αρκεί να είναι θηλυκούγενος, βεβαίως, βεβαίως. Κάτι ακούω. Τι είναι, ρε. Λέει. Ποιος, η Εύα. Για κάτσε να δω. Όχι, δεν θα πας εσύ να δεις. Εγώ θα πάω να δω. Αδερφή μου είναι. Εμείς δηλαδή να μην προκόψουμε καθόλου. Εσείς να μην προκόψετε καθόλου. Γεια. Μπορώ να βοηθήσω σε κάτι. Όχι, όχι, εντάξει, καλά είναι. Μήπως σας ενόχλησε κανένας. Μήπως σας πριόνισαν την καρέκλα, γιατί εμείς τα συνηθίζουμε αυτά, αλλά τώρα μέσα είναι αλλιώς τα πράγματα. Πείτε μου εμένα ποιος είναι και θα τον φτιάξω εγώ. Μην ανησυχείτε, θα σας μιλήσω εγώ, μ' ακούνε εμένα. Την επόμενη μέρα θα είναι καλύτερα τα πράγματα και με τη μεθεπόμενη θα είναι πολύ καλύτερα και ούτω καθεξής. Όχι, όχι, εντάξει είμαι. Δεν είναι αυτό. Τότε αν δεν είναι αυτό και είναι κάτι προσωπικό, εγώ δεν μπορώ να επέμβω. Είμαι διακριτικός σε αυτά τα θέματα. Μόλις χώρισα με τον άντρα μου. Με τον άντρα σας. Καλά. Με ποιον θα χωρίζατε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Μην ανησυχείτε. Μία χωρίζουμε, μία τα ξαναφτιάχνουμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι που έρχεται Σαββατοκύριακο και θα μου πάρει το παιδί για δύο μέρες. Έχετε και παιδί. Ναι. Ένα αγοράκι. Τον λένε Μάρκο, σαν και εσένα. Α. Γι' αυτό κλαίω. Δεν σας αρέσει το όνομα. Γιατί δεν τον έχω αποχωριστεί ποτέ από τη μέρα που γεννήθηκε. Α, εντάξει, μην κάνετε έτσι. Δύο μερούλες είναι αυτές. Σάββατο και Κυριακή. Μέχρι να τις σκεφτούμε, τσου που ήρθε η Δευτέρα. Άλλωστε και ο μικρός ο Μάρκος δεν έχει ανάγκη να δει τον μπαμπά του. Μόνο τη μαμά του θα βλέπει. Και τη μαμά και τον μπαμπά. Ναι, αλλά μου είναι δύσκολο. Και εμένα μου είναι δύσκολο. Μην κάνετε έτσι. Γιατί και εγώ όταν βλέπω άνθρωπο και κλαίει, έτσι κι εγώ δυσκολεύομαι και με κάνει και το. Εντάξει, εντάξει, ευχαριστώ, καλά είμαι. Ναι. Αν θέλετε να ξανακλάψετε. Ευχαριστώ. Και, Μάρκο, μην πεις κανένα τίποτα γι' αυτό. Παιδιά είμαστε. Και άλλη φορά μην ξαναμπείς έτσι στις τουαλέτες των κοριτσιών.
Μάλιστα. Τι λες ρε κύριε Μάκη. Χεράκι, χεράκι σου λέω και χάιδεμα και χάιδεμα και χάιδεμα. Α, τα έβαλε με τους μαυροτσουκαλέους η γιαγιά, ε. Να τους εξοντώσει όλους. Ευτυχώς το άλλο αφεντικό το πήρε η κόρη της. Αφεντικό, αν είσαι κουρασμένος από χθες το βράδυ, εγώ είμαι εδώ. Το κρατούσα εγώ το πάει σήμερα. Κράτα προς το παρόν εδώ πέρα το που φάνηκε να μην σου κόψω καμία. Άντε. Λέμε ρε παιδί μου, αν είσαι κουρασμένο. Και για να τελειώνουμε μια και καλή, ψυχικό έκανα. Ναι, τότε έχω και μια θεία στον Μπραχάμ, είναι 75, είναι 76. Και εγώ έχω να τασάξει το κεφάλι, αν το φέρω, ξέρεις τι θα γίνει. Να κι ο άλλος. Μαζί φύγαμε από το σπίτι, τώρα έρθει. Πού χάθηκες, Ρατζούρης? Είχα πάει από το σχολείο να ρωτήσω για τα παιδιά. Πέντε παιδιά έχω, να με ρωτήσω πώς πάνε. Τι, γιατί δεν ρώτησε την κουμπάρα, τι την κάναμε κουμπάρα, ρώτα τη Βίκη. Κανόνες αν έρθει η καινούργια καθηγήτρια από εδώ να τσιμπήσει κάτι. Ωραία. Οπότε έχω χρόνο, δεν ανήκω ακόμα. Ρε Σιφώτη, πιάσε μια μπύρα. Σε 2-3 ώρες θα έρθει τώρα. Δεν πειράζει, μωρέ, περιμένω. Καλά, γεια σα. Γιώργη μου, ο μπαμπάς όταν δεν πήγαινε καλά στο σχολείο, μάχησε τις φαλιάρες. Δεν λάδωνε τις δασκάλες. Πρόκειται για την αντικατάσταση που σου έλεγα ότι θέλω να κάνω. Την αντικατάσταση. Δεν τα πιάνει, δεν είσαι. Εσύ γιατί γελά, συμβαίνει κάτι. Δεν γελά. Δεν το πα εσένα στο Φώτη, το πα ή το νου σου. Μην πα ευνηδιάσει η δασκάλα και έρθει νωρίτερα. Εκεί, παιδί, μπροστά. Έλα, τι κανονίσαμε. Τι κανονίσαμε, τώρα στα πάρε εσύ. Λοιπόν, πηγαίνετε να πάρετε τον πάνω να τελειώνουμε. Αργήσαμε. Τι έγινε, θα μαζευτείτε πάλι στην ταβέρνα? Ναι, θα έρθεις? Όχι, δεν έχω όρεξη να γίνω τόσο κολλητή με μια καθηγήτρια. Μα δεν θα γίνουμε κολλητή, απλώς... Απλώς τόσο κολλητή που αγκαλιάζεστε μέσα στην τουαλέτα. Όχι, εγώ εκείνη, εσύ που το μάθες? Το έμαθα. Στο είπε κανείς? Άνοιξα την πόρτα και σας είδα, ρε ηλίθιε. Καλά, στην τουαλέτα του σχολείου. Τόσο πια να μην κρατιέσαι. Ξέρεις τι έγινε, την πιάσαν τα κλάματα τη γυναίκα και εγώ έκατσα και την παρηγορούσα. Όταν θα κλαίσεις εσύ να δούμε ποιος θα σε παρηγορήσει. Εγώ γιατί να κλαίω? Γιατί θα φας κόλλημα μαζί της. Εκείνη θα σε παρατήσει βέβαια και μετά θα κλαις. Εγώ να φάω κόλλημα, δεν είσαι με τα καλά σου. Έχεις ήδη φάει κόλλημα, αγόρι μου, φαίνεται από μίλια μακριά. Όχι, δεν έχω φάει. Σου αρέσει πάντως, παραδέξου το. Ωραία, και αν μ' αρέσει τι? Τρέχει κάτι? Έχεις πρόβλημα? Εγώ να έχω πρόβλημα? Εγώ για σένα το λέω. Αυτή είναι μεγαλύτερη. Αν θέλεις να καταστρέψεις τη ζωή σου με μία που θα σε εκμεταλλευτεί και θα σε παρατήσει, εσύ ό,τι θες. Εγώ για σένα το λέω. Έχω πρόβλημα? Κανένα. Κανένα. Έλα να τα στείλεις αύριο. Πρωί-πρωί, έτσι. Διονύση. Τι, μισό λεπτό. Τι θες, ρε? Τι γίνεται? Γιατί άργουνε? Έλα, σε κλείνω. Τι αγωνία είναι αυτή πια με σένα, ρε. Να τα αγόρια μου. Λοιπόν, καθίστε τώρα και θα τα πούμε μετά. Τα αγόρια τα βλέπουμε, κορίτσια δεν έχουμε. Δεν τα κάνουμε τα κορίτσια. Γεια σου, πατέρα. Δεν πιστεύω να ενοχλούν τα παιδιά. Τι λες, ενοχλεί η παρέα του γιού μου, του αγοριού μου, με την ωραία μας καθηγήτρια. Δεν πιστεύω να μην έρθει. Θα έρθει. Απλά πετάχτηκε μέχρι το σπίτι να. Εντάξει. Καθίστε εσείς. Εγώ θα ετοιμάσω μια ποικιλία για την ωραία φιλόλογό μας. Που όλοι μας θαυμάζουμε. Γι' αυτό και τα νερά είναι κληρωμένα από τον κύριο Μάκη. Όλα. Πιείτε ελεύθερα. Πήγε σπίτι να ετοιμαστεί. Άρα για κάποιον ενδιαφέρεται. Αλλιώς γιατί να πάει. Γι' αυτό. Γεια σας, παιδιά. Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι είναι αυτό? Αυτός είναι δικός μου Μάρκος. Πες γεια στα παιδιά, Μάρκο μου. Γεια σου, Μάρκο. Και ο συνονόματος, ε? Ωραία αντικαταστάτη βρήκες για το παιδί, ρε χαμένα. Τι γίνεται, Διόνυση? Τζάμπα, περιμέναμε. Με αυτά και με αυτά χάνω πελατεία στο μαγάζι. Σου φέρω κανένα καφέ, τι κέρδος του κεφάλου που χάνεις πελατεία. Και το καλό του γιού μου το καλά. Δεν πειράζει. Δεν έκαζε. Πάμε για άλλα. Τώρα παραφέρω την ποικιλία, εσείς έχετε το νου σας εκεί. Αχ, με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Σε μένα το παιδί, σε μένα. Αφήστε το. Σ' ακούω. Τι? Είναι δυνατόν να μου το λες τελευταία στιγμή? Δεν μπορώ σήμερα. Και εγώ τι θες να κάνω? Σου έχω πει χίλιες φορές να με παίρνεις μια μέρα πριν. Ναι. Γιατί δεν με παίρνεις να με ρωτήσεις? Γιατί είσαι εγωιστής, γι' αυτό. Μόνο τον εαυτό σου σκέφτεσαι. Τι γίνεται? Εσύ τι βλέπεις? Ποιο? Κάνει πρόβα ο Μάρκος για μπαμπάς. Άρα μπαγάσα να σε δω παππού και τι στον κόσμο. Όλοι αυτό περιμένουμε. Πότε θα σε δούμε παππού? Κουπέπε, κουπέπε. Τώρα τι κάνουμε? Τώρα εσείς έχετε το νου σας εκεί. Εγώ πάω να φέρω κι άλλα σαλάμια. Εντάξει, θα τη βρω εγώ την άκρη.
Εντάξει. 8,5 στο δικηγόρο σου. Εντάξει. Παιδιά, έλα, έλα. Παιδιά, πρέπει να φύγω. Έχω ένα ραντεβού και δεν έχω βρει babysitter για το παιδί. Αχ, σώπα, αγάπη μου, σώπα. Μήπως θα μπορούσε η αδερφή σου. Όχι, η αδερφή μου δεν μπορεί, αλλά μπορώ εγώ. Όχι, όχι, άσε, δεν θέλω να σε μπλέκω με πιπερό και πάνες. Δεν με μπλέκετε καθόλου. Έχω πείρα. Έχω δύο μικρότερα αδέρφια. Εγώ τα μεγάλωσα. Εντάξει, εντάξει, αλλά θα είναι μόνο για δύο ώρες και θα συμπληρώσω, εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, παιδιά, με συγχωρείτε τώρα, πρέπει να φύγω, έλα, αγάπη μου, έλα. Το καρότσι σας. Το φέρνω, το φέρνω. Έλα, αγάπη μου, σώπα, αγάπη. Καλώς τον. Γεια σας. Πέρασε, πέρασε. Δεν ξέρεις τι χάρη σου χρωστάω. Πρέπει να βρω μια κοπέλα να μου φυλάει το παιδί. Λοιπόν, τον Τάισα τον άλλαξα, κοιμήθηκε, εσύ μόνο θα τον προσέχεις. Α, και αν συμβεί κάτι, θα με πάρεις αμέσως τηλέφωνο. Σου έχω εδώ το κινητό μου. Εντάξει, εντάξει, μην ανησυχείτε. Πηγαίνετε εσείς. Και να σου πω, μη στεναχωριέσαι για έναν άντρα που δεν σου αξίζει. Θα τα πούμε. Ναι. Φάνηκε ακόμα. Όχι. Περίεργο. Τον βλέπει πουθενά τον τριγύρω. Τι είπες εσύ? Όχι, λέω πού να είναι ο Μάρκος τέτοια ώρα. Ναι. Θα δούμε πού είναι ο Μάρκος τέτοια ώρα. Για να δούμε. Έλα, πατέρα. Ναι, έλα, Μάρκο. Πού είσαι, παιδί μου? Στα μπιλιάρδα είμαι, έχει πολύ φασαρία. Στα μπιλιάρδα! Δεν θα αργήσω να γυρίσω. Ναι, 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 όχι, ήθελα να δω πού είσαι. Ναι, παιδί μου, εντάξει. Ναι, ναι, έλα, γεια! Στα μπιλιάρδα είναι! Στα μπιλιάρδα είναι. Μπιλιάρδα τα λέμε τώρα. Στα μπιλιάρδα είναι, παιδί. Ναι. Ναι. Εφτάνει πια, φέρε! Άφησε το λίγο! Γεια. Πώς πήγε? Μια χαρά, μια χαρά. Ήταν πολύ ήσυχος. Παίξαμε τον Τάισα, του άλλαξα πάνω, μετά τον πήρε ο ύπνος. Μια χαρά. Εσύ πώς πήγε? Άσχημα, πάρα πολύ άσχημα. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Δεν ξέρω, στεκόμουν απέναντι σε έναν ξένο. Αισθάνθηκα πολύ μόνη. Λυπάμαι. Είναι δύσκολο να χωρίζεις και να μένεις μόνη. Πολύ δύσκολο. Όχι και μόνη. Μια γυναίκα σαν και σένα. Μην το λες, δεν ξέρεις. Πώς δεν ξέρω? Δεν είσαι κι ολομόναχη. Ένας όμως πάντα θα σε περιμένει. Συγγνώμη, εγώ πρέπει να φύγω γιατί με περιμένει ο πατέρας μου. Θα ανησυχεί, είναι και μεγάλος άνθρωπος, θα πάθει τίποτα. Γεια. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια. Αχ, ωραία ρε μαμά. Μπράβο. Πολύ ωραία. Α, ήρθε και ο Μάρκος. Φιλιά από τη μαμά έχεις. Επίσης, να είναι καλά. Και από εκείνον. Καλά, να μου προσέχεις τον μπαμπά, ε. Θα τα πούμε και αύριο. Φιλάκια. Πώς είναι ο πατέρας σου? Μια χαρά. Η επέμβαση πήγε πολύ καλά, ευτυχώς. Μπράβο, χαίρομαι, χαίρομαι. Εσύ πώς είσαι? Μια χαρά κι εγώ. Εσύ? Κι εγώ, κι εγώ. Μια χαρά. Πολύ καλά. Λογικό. Τόσοι καφέδες με την καινούργια δασκάλα, αγκαλίτσες στο μπάνιο, ματιά στην τάξη. Λογικό. Μην αρχίζεις πάλι, δεν τρέχει τίποτα. Παίζει μια ωραία ταινία σήμερα, ε. Τον Πρωτάρι. Να τη δεις να ξεσηκώσεις κόλπα. Μεγάλες δασκάλες οι δασκάλες. Και θα στο ξαναπώ. Δεν τρέχει τίποτα. Άλλωστε, είναι φαντασίας η κάθε εφήβου, ε. Κάθε χαζός έφηβος φαντασιώνεται τη δασκάλα του. Γνωστό. Και κάθε έξυπνη έφηβη κάνει την έξυπνη. Γνωστό και αυτό.
Διονύση μου, αν η πεθερά στον κόψει το ποτό, δεν τη βλέπω καλά. Αδερφέ, τι να κάνει κι αυτή η καημένη. Πρέπει να έχει κάποια διασκέδαση. Πάντως θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά. Να βγάλεις την Ιφηγένεια για φαγητό από μόνο του είναι λίγο δύσκολο. Πόσο μάλλον να πλακωθείτε και στα φιλιά. Τι έκανε, τι ακούστηκε! Ακούστηκε ότι έγινε ένα ψηλό ενταχτυρντή. Χάλια έγινε, πώς έγινε εσύ. Τι, αμάν, αμάν, κοίτα ρε, χάλια έγινε ρε, μα ακούτε τις βλακίες. Πήγαινε πάνω στην κρεβατοκάμαρα τη δικιά μου να αλλάξει που κάμισε. Άντε πράγμα. Έχεις πολλά που κάμισε. Πολλά, πολλά. Πήγαινε να αλλάξει και με την ησυχία σου. Κάνε κανένα δύο ώρες. Συγγνώμη, που κάμισε θα αλλάξω, δεν θα αλλάξω δέρμα. Ναι, γενικά θέλω να πω, μην βιαστεί, μην αγώδη. Πάτε την ησυχία σου, αλλάζει την ησυχία σου. Τι κάνεις ρε συμπεθέρα και με τρομάεις, τι κάνεις τώρα, πρόβο πεθαμένου! Να τα χαθείς καλέ, ένιωσα μια κούραση και έγειρα λίγο να τον πάρω. Εσύ τι κάνεις με ανοιγμένα τα παντελόνια μες στην κρεβατοκάμαρα συμπεθέρα? Εγώ ψάχνω να το βγάλω για να το βάλω. Α, να σου πω, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να προχωρήσουμε τόσο. Ο Χριστός και η Παναγία, ο Χριστός και η Παναγία. Γιατί δεν ειδοποιάς, ρε! Γιατί δεν ειδοποιάς! Τι να ειδοποιήσω! Επάνω ήταν αυτή! Και σε τρόμαξε! Τι να σου πω, ρε! Ένα καλό πήγα να κάνω και βρήκα τον πελά μου, ρε! Πάω να αλλάξω. Πάω στο σπίτι μου να αλλάξω! Για λοιπόν, τι περιμένεις! Ποιος ξέρει τι έγινε τώρα, Παναγία μου. Τι είναι, τι είναι! Πω, πω. Εξακολουθεί ο Μάνος να μου στέλνει μηνύματα και τραγούδια. Τα αφήνει στον τηλεφωνητή. Άντε, ρε, εσύ. Εμφανίστηκε πάλι αυτός ο βλάκας. Και είναι κάτι λήθη στοίχη. Με συγχωρείς, πρέπει να πάω να ρωτήσω μια απορία που έχω. Μα σου μιλούσα. Ναι, το ξέρω, μου μιλούσες, αλλά είναι σημαντική απορία και αν δεν τη λύσω, δηλαδή θα σκάσω. Φεύγω. Γεια. Καλώς το. Ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη για χθες. Ήταν αυθόρμητο, δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Για χθες ή για θύμησέ μου, δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα. Αχ, πώς το ξέχασα να σε πληρώσω για το babysitting. €20 καλά είναι. Έλα, πάρε τα για να μπορώ να σε ξαναφωνάξω, ώσπου να βρω μια αξιόπιστη babysitter. Δεν μπορώ να αφήνω το μωρό μου οποιονδήποτε. Τι λες κι εσύ? Εγώ λέω πως... Δεν πρέπει να πας στην τάξη σου. Πρέπει. Πρέπει. Και ξαφνικά ανοίγω τα μάτια μου και τον βλέπω μπροστά. Με κατεβασμένο το παντελόνι. Θα πεθάνω! Μη γελάς. Καλά, δεν μπορεί να έγινε αυτό, θα τον ηρεύτηκε. Α, δεν είσαι καλά. Σου λέω ήταν έτοιμος για όλα. Έτσι ακριβώς έγινε, Μέχη. Ήταν ξαπλωμένη στην κρεβατοκάμαρα του Διονύση. Η συμπεθέρα. Ναι, η συμπεθέρα. Φαίνεται θα έχει πιει πάρα πολύ και μου λέει ατάκα. Δεν είμαι έτοιμη ακόμα να προχωρήσουμε σε αυτό. Ρε τη συμπεθέρα. Τι γελάτε, γιαγιά, εδώ σου λέει έχει γατζωθεί επάνω μου. Έχει γατζωθεί επάνω, πρέπει να την ξεφορτωθώ τώρα. Δεν είναι. Εκμεταλλεύσου τώρα, συμπεθέρα έτοιμη για όλα. Συγγνώμη. Κοίτα, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μιλήσεις σοβαρά μαζί του. Να του πεις δεν σε θέλω. Τελείωσε. Μα δεν μπορώ. Φοβάμαι, μην τον πληγώσω τον άνθρωπο. Κοίτα τον πώς με κοιτάει. Με ερωτεύτηκε ο άνθρωπος. Τέλειωσε. Με έχει ερωτευτεί. Και τι θα γίνει δηλαδή? Θα το φτάσεις στο τέλος? Στο μη περαιτέρω? Δεν ξέρω. Δεν λέω ρε παιδί μου να της το πεις έτσι κατάμουτρα. Δεν σε γουστάρω. Φέρνει το πιο μαλακά. Γιατί αλλιώς σε βλέπω γέλια που θα ρίξουμε. Έλα. Εντάξει, είπαμε, είναι χάλια γυναίκα. Δεν μπορώ να πω έτσι, θα το πω. Στα μούτρα. Άσε που φοβάμαι μην πηδήξει από κανένα μπαλκόνι. Δεν νομίζω. Προς το παρόν έρχεται. Σπύρο, θα ήθελα να σου μιλήσω. Ναι, Φιλιανή, και εγώ θα ήθελα να σου μιλήσω. Οι δυο μας, παρακαλώ. Μάκη, τράβεστε η γυναίκα, συμπάει κανένας άλλος. Οι δυο μας, είπε, δεν είπε οι δυόμιση. Κοίταξε, Σπύρο. Ας τα πω μια και έξω. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ίσως εχθές παρεξήγησες τα αισθήματά μου και... Εγώ είμαι ακόμα ερωτευμένη με τον Αρσένη. Δεν μπορώ να κάνω άλλη σχέση. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή, οι δυο μας δεν θα μπορούσαμε ποτέ να...
Κοίταξε να δεις, μην το παίρνεις προσωπικά, μια χαρά άνθρωπος είσαι, αλλά απλώς δεν θα μπορούσαμε. Γι' αυτό πρέπει να τα ξεχάσεις όλα και αυτό που έγινε στο κρεβάτι και όλα και να μείνουμε αυτό που είμαστε. Δύο καλοί συμπέθεροι, από μακριά και αγαπημένοι. Με συγχωρείς που σε πληγώνω, αλλά ξέρω ότι είναι σκληρό, αλλά δεν μπορώ να σου δώσω άλλες ελπίδες. Καταλαβαίνεις. Αυτά. Γεια. Τσάω. Τσάω, Διονύση. Τσάω. Τι έγινε, τι έπαθες είναι? Ορθοστατικό εγκεφαλικό. Γιατί? Με απέρριψε. Η Τσάω? Ναι. Πήγα να της πω ότι αυτό το ενδιαφέρον που έδειξα εγώ για αυτήν, δηλαδή, και αυτή μου ρίξε μια χιλόπιτα, ήσαν να φάνε και 10 πελάτες. Μάλιστα. Τι μάλιστα, ρε. Με απέρριψε εμένα η Ιφηγένεια. Εμένα η Ιφηγένεια! Τελικά αυτή η γυναίκα είναι αμήλικτη. Διονύση, με δουλεύεις. Γιατί αλλάζει θέμα? So you think you can tell? Heavens from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Εδώ είσαι. Ναι, έχω γίνει αόρατη τελευταία. Ήρθα να πάρω ένα βιβλίο των μαθηματικών σου, γιατί από το δικό μου λείπουν 2 σελίδες. Μαθηματικά είχαμε ασκήσεις. Ναι, ξέχασα. Εσύ διαβάζεις μόνο ποιήση και λογοτεχνία τελευταία. Καλά, θα τις λύσω όταν γυρίσω. Θα βγεις? Ναι, κανονίσαμε με το Μίτσο και κάτι παιδιά να πάμε να τελειώσουμε μια παρτίδα που αφήσαμε στη μέση. Σωστά. Δεν πρέπει να αφήνεις τις παρτίδες στη μέση. Όχι, βέβαια. Να αφήσεις παρτίδα στη μέση. Άμα θες κανένα βιβλίο, ψάξεις στο γραφείο, αν ενοχλείται, έτσι. Δεν μου λες τι ασκήσεις έχουμε στα μαθηματικά, τις έκανες? Α, τώρα πας σπίτι για διάβασμα. Μάλιστα. Και δεν θα ξαναβγείς? Α. Καλά, θα σε πάρω να τα πούμε μετά. Έλα, γεια. Ήτανε που έχεις κάτι παρτίδες με τους φίλους και το Μίτσο. Τι κάνεις εκεί, Ιφηγένεια, καθαρίζεις το ψυγείο? Ναι, γιατί? Δεν είναι ώρα αυτή τώρα. Τα παιδιά σε λίγο θα φάνε βραδινό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το φαγητό είναι έτοιμο. Mm. Γεια! Γεια σου, παιδί μου. Hey, πού πας εσύ? Έλα εδώ! Έλα εδώ. Για πού το έβαλες? Πάω ένα τραγούδι να συνθέσω με τα παιδιά, τον ύμνο της ομάδας. Τέτοια ώρα θα συνθέσεις? Τέτοια ώρα τελειώσα τα μαθήματά μου, τέτοια ώρα θα συνθέσω. Γεια! Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό με τη σύνθεση. Για να δω πού πάει αυτός τώρα. Κάτσε να δω. Πού είναι? Ποιος? Η Ιφηγένεια, λέω, πού είναι? Στο ψυγείο. Κατάψυξη? Συντήρηση. Θα τη κάνω καντάδα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Μαρκό! Πού είσαι εδώ? Ιφηγένεια, μπορώ να σου μιλήσω? Ευχαριστώ, Σπύρο μου. Νομίζω ότι έχει γίνει μια παρεξήγηση. Εσύ δεν μπορείς να με αφήσεις εμένα. Πρώτον, για να αφήσει κάποιον πρέπει να έχει κάτι μαζί του, να έχει σχέση. Εμείς δεν είχαμε τίποτα. Και σε αυτόν τον πλανήτη, εγώ και εσύ να μέναμε ούτε καλημέρα θα λέγαμε. Όχι σχέσεις να είχαμε. Και εν πάση περιπτώσει, παρεξήγησε στο ενδιαφέρον μου την έγνοια μου για σένα, διότι εγώ είδα ότι ήσουν στα ντάουν σου και η Ντάν από τα άπλυτα και τα σιδέροντα ήταν ενά. Κατάλαβες, αδερφός μου ήταν. Έπρεπε να βοηθήσουμε, να πάρει τα πάνω του, να. Έλα, ρε παιδί μου, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να σε βλέπω έτσι. Καταλαβαίνω τι θα πει η μοναξιά. Είσαι μια γυναίκα μόνη, στερημένη, στεναχωρημένη. Όπως το λες, Σπύρο μου, μόνη και στενοχωρεμένη. Εντάξει, νομίζω εγώ δεν ξέρω τι θα πει μοναξιά. Η μοναξιά στην ηλικία μας. Στην ηλικία σου. Και τη δική σου. Τώρα μιλάμε για τη δική σου. Είναι το χειρότερο. Γιατί πιστεύεις πράγματα που δεν υπάρχουν και γίνεσαι γελίος. Έτσι, γίνεσαι γελία και θέλω να πω. Έλα ρε, Ιφηγένεια, σταμάτα σε παρακαλώ. Έλα, με στραχωρείς έτσι που σκάνεις. Έλα ρε, Ιφηγένεια, σωστά, άντε. Και όταν είπες πριν ότι με αγαπάς και εσύ και όλοι οι άλλοι, τι εννοούσες? Εννοούσα ότι κι εγώ σ' αγαπώ και σε εκτιμώ, διότι εσύ, Ιφηγένεια, είσαι μία αυτή, είσαι τώρα. Δεν το συζητώ ότι είσαι. Τι είμαι? Είσαι. Τώρα σε ζεις, θα ανοίξουμε. Συνέχισε. Έκανες και τον έχασα τον Σπύρο. Διονύση, μην πεις καμιά κουβέντα γιατί θα γίνει της Βαγδάτης. Σπύρο. Διονύση! Σπύρο. It's
today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Cause maybe ναι, όλα είναι όπως τα άφησες. Και ακόμα καλύτερα. Τα πάντα είναι υπό έλεγχο. Σ' αγαπώ πολύ. Μου το ξαναλες. Πες το άλλη μια φορά, να τα ακούσω καλά. Κι εγώ. Κι εγώ σ' αγαπώ πολύ. Γεια.